Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο M2A2 Bradley οχήματα μάχης πεζικού της Opfer μεταμφιεσμένα ως ρωσικό T-72B3M άρμα μάχης και ως κινέζικο VN-17 όχημα μάχης πεζικού. Το T-72 αποτελεί βασικό άρμα μάχης σοβιετικής παραγωγής. Ξεκίνησε να υπηρετεί τον στρατό της Σοβιετικής Ένωσης το 1973, ενώ έχει εξαχθεί σε περισσότερες από 30 χώρες. Εκτός από το βασικό όπλο, το άρμα, όπως και η έκδοση T-72B3M, έρχεται με ομοαξονικό πολυβόλο 7,62 χιλιοστών και 12,7 χιλιοστών πολυβόλο, τοποθετημένα στο πάνω μέρος της οροφής. Το 2017, το νέο κινέζικο όχημα μάχης πεζικού παρουσιάστηκε στη χώρα. Το τεθωρακισμένο όχημα προσφέρεται σε πελάτες του εξωτερικού ως VN-17. Το όπλο αποτελεί ένα ολοκένουργιο σχεδιασμό και όχι κάποια αντιγραφή υπάρχοντα δυτικού ή ρωσικού. Το VN-17 έχει ως βάση το σασί του VT-5 ελαφριού άρματος μάχης. Το νέο κινέζικο τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού ζυγίζει περίπου 30 τόνους. Το VN-17 είναι εξοπλισμένο με αρθρωτό επιπρόσθετο κιτ θωράκισης. Το νέο όχημα είναι καλύτερα προστατευμένο από το ZBD-08, το οποίο επιχειρεί ο κινέζικος στρατός. Το τεθωρακισμένο ακολουθεί την νεότερη τάση των στρατιωτικών βιομηχανιών να σχεδιάζουν και να παράγουν ισχυρά θωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού. Πιθανότατα, στο μπροστά μέρος του, το VN μπορεί να αποκρούσει διατριτικές σφαίρες έως 30 χιλιοστών. Το VN-17 επιχειρείται από πλήρωμα τριών συμπεριλαμβανομένων του διοικητή, του πυροβολητή και του οδηγού. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει επίσης ως 7 στρατιώτες επιβάτες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.